Η ενόρκη ιδεολογία του τουρκικού ρεπουμπλικανικού κόμματος είναι αποφασισμένη να συνεχίσουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων τους προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση του κυπριακού προβλήματος, η οποία να σέβεται τα νόμιμα δικαιώματα των δύο κοινοτήτων. Αυτή τη στιγμή καλούμε ανάμεσα τους ηγέτες των κοινοτήτων να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις μακριά από οποιαδήποτε προσχήματα, προκειμένου να επιτευχθεί η ίδρυση της Ενωμένης Ομοσπονδίας Κύπρου, της οποίας η βάση έχει ήδη συμφωνηθεί. Τονίζουμε ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τις οργανώσεις μας. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τη δέσμευσή μας μια ειρηνική λύση του κυπριακού προβλήματος στη βάση της κοινωνικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ηθαγένεια. Όπως προβλέπετε, στις συμφωνίες μεταξύ του κύριου Ταλάτ και του κύριου Χριστόφια, στις 23 Μαΐου και την 1η Ιουλίου 2008, καθώς και στις συμφωνίες υψηλού επίπεδου 1977-1979. Καλούμε τους ηγέτες να επιδείξουν την πλήρη δέσμευσή τους για τις μέχρι στιγμής επιτευχθείς συγκλήσεις και κοινές συμφωνίες, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα θετικό βήμα προς τα μπρος για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την εξέβρεση λύση στο πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι όλες οι προτάσεις κατά τις διαπραγματεύσεις που δεν είναι στη βάση μιας ομόσπονδης λύσης είναι επικίνδυνες και για τις δύο κοινότητες και καθόλου χρήσιμες για την εξέβρεση λύση. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το συνεχιζόμενο αντιέξοδο στο κυπριακό πρόβλημα ενθαρρύνει τους σοβινιστικούς κύκλους και στις δύο κοινότητες, συντηρεί την οτροπία της διαίρεσης και έχει αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την ευρύτερη περιοχή. Οι θετικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που αναμένονται με τη λύση του κυπριακού προβλήματος και με έναν αποστρατικοποιημένο νησί αποτελούν την καλύτερη κληρονομιά για την νεολαία όλη της Κύπρου. Αυτή η λύση δεν μπορεί να είναι προς όφελος οποιοδήποτε υπεριαλιστικού συμφέροντος σε βάρος του κυπριακού λαού. Πιστεύω ότι μια ομοσπονδιακή λύση θα είναι το πλέον κατάλληλο και ευεργετικό μοντέλο επίλυσης και για τις δύο κοινότητες της Κύπρου, την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή. Θέλαμε να τονίσουμε ότι οι φυσικοί πόροι που έχουν πρόσφατα ανακαλυφθεί στην Κύπρο αποτελούν κοινή ιδιοκτησία όλων των Κυπρίων και απαιτούμε αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιηθούν με θετικό τρόπο για την εξέβρεση λύσης. Χαιρετήσουμε όλους τους διαλόγους, τις επισκέψεις και συγκρίσεις για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και θεωρούμε σημαντικό αυτά τα βήματα να είναι πιο συχνά και θαραλέα. Θα θέλαμε να δηλώσουμε στα Ηνωμένα Έθνη και όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη επί του θέματος ότι για μας κατάληξη σημαίνει μια ενωμένη ομοσπονδιακή Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρίνουμε ότι κάθε μέρα που περνά χωρίς λύση είναι μια επιπλέον μέρα που έχει κραβεί από το μέλλον μας. Επίσης, πιστεύω ότι τώρα είναι η σωστή και η πιο κατάλληλη στιγμή για να οδηγήσουμε προς τα μπρος μια ομοσπονδιακή λύση.